Έχω την ευτυχία πραγματικά και τη χαρά να σας παρουσιάσω τον κύριο Παπαγεωργίου, καθηγητή της ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τολμώ να πω καλό μου φίλο. Όχι ακόμα, ευτυχώς, θεράποντα ιατρό μου. Καλημέρα σας. Ένας Αφρικάνος είχε πάει, είναι αληθινή ιστορία αυτό που θα σας διηγηθώ, είχε πάει στην Γερμανία για να κάνει σπουδές, συγκέντρωσε γνώση και επέστρεψε στην πατρίδα του όπου ευδοκίμησε και κάλεσε τους Γερμανούς, ένα κομμάτι των οποίων είναι και δικοί μου φίλοι. Τον επισκέφθηκαν και εκεί κουβεντιάσανε μέσα στα άλλα, όπως μου διηγήθηκαν οι φίλοι Γερμανοί, τις διαφορές των δύο πολιτισμών, του Αφρικάνικου και του Ευρωπαϊκού. Και τους είπε και συμφώνησαν οι άλλοι ότι εσείς τους λέει μετράτε τη ζωή με το χρήμα και το χρόνο. Αυτό που μας είπε ο Διονύσης, το εμπόριο είναι στην πρώτη γραμμή ζήτησης. Εμείς λέει ακόμη έχουμε ως κριτήρια τη διάρκεια της φιλίας. Αυτό διέπει τη σχέση του Διονύση με μένα και είναι κάτι για το οποίο καμαρώνουμε και οι δυο και σας το παρουσιάζω. Ζούμε στην εποχή όπου οι έννοιες είναι το νηστέρι με το οποίο χειρουργούμε ή χειραγωγούμε την πραγματικότητά μας. Μαρτυράζουμε η διαφήμιση, η πολιτική προπαγάνδα, η ανατροφή, το διαδίκτυο. Ο Διονύσης για μένα έκανε κάποιες εκπληκτικές παρατηρήσεις. Θα επιχειρήσω να ξετυλίξω το κουβάρι των δικών μου συνειρμών από αφορμή της παρατηρήσης του Διονύση. Είπε ότι έχουμε καταλήψει τον όρο ασθενή. Εγώ λυπάμαι που έχουμε καταλήψει τον όρο άρρωστος. Τα ταξινομικά συστήματα τα δικά μας λένε ότι υγιής είναι εκείνος που έχει θετικό ισοζύγιο εμπειριών στις τρεις ενότητες. Δημιουργία ή επάγγελμα, έρωτας, παύλα, οικογένεια και ελεύθερος χρόνος. Μάρτυράς μου οι εμπειρίες μας. Δεν θα πάμε στο διαδίκτυο. Όσες περιόδους ζωής έχουμε θετικό ισοζύγιο εμπειριών σε αυτές τις τρεις ενότητες, είμαστε υγιείς. Η έννοια έρωτας, όχι σαν σεξουαλική επικοινωνία και μόνο, προκύπτει από το ρήμα ρόνιμη. Θα πει αντλώ δύναμη, εξού και Ρώμη, ρωμαλαίος εύρωστος. Όσες φορές είμαστε ερωτευμένοι με κάτι, είμαστε δυνατοί. Δεν είμαστε άρρωστοι. Έτσι. Από τη δεκαετία του 90 υπάρχει από πολυκεντρική μελέτη πόρισμα που λέει ότι για όλα τα προβλήματα υγείας στις λεγόμενες προηγμένες κοινωνίες, στις φτωχές δεν είχαν πρόσβαση οι μελετητές, μόνο το 20% απευθύνεται στα συστήματα περίθαλψης, στους ειδικούς, στους τσαρλατάνους ή συνδυασμό αυτών. Το 80% γιατροπορεύεται μόνο του. Ισχύει ακόμη και τώρα. Από το 20% που γυρεύει, όχι μόνο για τα ουρολογικά προβλήματα, για όλα τα προβλήματα ζωής. Από το 20%, το 1/4 είναι εκείνοι που επιχείρησαν μόνοι τους να θεραπευτούν, αστόχησαν και κατέληξαν εκόντες άκοντες στο τρίπτυχο που σας είπα. Αν από το 80% το 1/4 επιχειρήσει ξαφνικά να γυρέψει βοήθεια από τα συστήματα περίθαλψης, καταραίουν τα συστήματα περίθαλψης τα οποία έχουμε και τα οποία τις περισσότερες φορές δυστυχώς τα ταυτίζουμε με τον αριθμό των γιατρών, των κρεβατιών, των φαρμάκων. Ενώ μπορούμε να κάνουμε πολλούς συνειρμούς από αυτό που σας είπα που είναι δεδομένο, η πληροφόρηση, η ενημέρωση είναι εκ των νέων κάνευ. Πού? Σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που διαποτίζει τη ζωή μας. Είμαστε εκτεθειμένοι σε δύο τυράννους. Παρά τα πολλά που λέμε ή δεν λέμε. Πηγές ειδονής και πηγές οδύνης. Και ο στόχος μας είναι κάθε φορά να έχουμε την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στις πηγές ειδονής και τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τις πηγές οδύνης, παρότι, κρίσιμη παρένθεση, για να ευδοκιμούμε είναι απαραίτητο ένα μίνιμουμ εξοικείωσης με τις πηγές οδύνης.
λίγο παρακολούθησα τους προηγούμενους ομιλητές, οι οποίοι έκαναν στη δικιά μου αντίληψη εξαιρετική εισήγηση. Έμεσα πλην σαφώς και εκεί διαφαίνεται κάτι που δεν είναι τόσο ρητό στη συνείδησή μας. Ποιο? Ένα εργαλείο έχουμε από την εποχή του Παρμενίδη και εδώ, του πρώτου προσοκρατικού φιλόσοφου που είχε το κουράγιο να χρησιμοποιήσει σαν αφετηρία το «ον» και την εξέλιξή του και να εστιάζει στο «παρ-ον», σύνθετη κουβέντα, παρά το «ον», χρησιμοποίησε ως αφετηρία του το «παρόν» για να ενιοποιήσει τις νομοτέλειες του κόσμου, για να μπορεί να εξασφαλιστεί πρόβλεψη, για να είμαστε αστρονόμοι και όχι αστρολόγοι, γιατροί και όχι τσαρλατάνοι, χημικοί και όχι αλχημιστές. Από την εποχή λοιπόν του Παρμενίδη, κατέστη σαφές ότι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε για να μειώνουμε αβεβαιότητα και να κερδίζουμε γνώση είναι η απορία. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τώρα είναι παραποίηση της πραγματικότητας. Illusion. Και μπορούμε να το συζητήσουμε με οποιαδήποτε μεθοδολογία θέλετε. Έχοντας εξοικειωθεί με αυτό το πράγμα, αυτό το δικό μου μπερδεύει ή όχι? Όχι, δεν είναι. Α, κάποια. Έχοντας αυτή έχοντας το διάβολο μέσα μου, έτσι, για να είναι κανείς ευδαίμονας, πρέπει να έχει το δαίμονα μέσα. Και μην ξεχνάτε ότι εύδαιμον, το ελεύθερον, το δε ελεύθερον, το εύψυχον. Η εισήγηση του Διονύση για μένα συμπυκνώνεται σε αυτή τη δήλωση του Θουκυδίδη. Έχοντας το δαίμονα μέσα μου και μια ιδιαίτερη κλίση στην κλασική γραμματεία, αναρωτήθηκα γιατί πηγαίνανε στο μαντίο των Δελφών οι παππούδες μας, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα, συγκρινόμενοι με άλλες κοινωνίες, έχουν να επιδείξουν απίθανα πράγματα. Και πολύ θετικά και πολύ αρνητικά. Για οτιδήποτε εκεί. Να κατουρίσουν εκεί, να φιλιώσουν εκεί, να βγάλουν τα μάτια τους εκεί. Μας λένε οι δάσκαλοι ότι τους δίνανε αμφίσιμους χρησμούς, όπως και τα guideline τα δικά σας και τα δικά μας. Άμα το φιλοσοφήσουμε, αμφίσιμοι χρησμοί είναι. Κρίσιμη παρένθεση. Κρίσιμη, θα επανέλθω στο προηγούμενο. Είμαστε δέσμοι επειδή δεν είμαστε γυμνασμένοι να θέλουμε να εφαρμόζεται η αρχή της του τρίτου ημέρους απόκληση. Κάτι είναι ή α ή β, γ δεν χωράει μεταξύ του. Θα δώσουμε αντιμουσκαρινικά ή θα δώσουμε το α blockers, ή το ένα ή το άλλο. Ενώ η καθημερινότητά μας διαποτίζεται από το fuzzy logic, από την ασαφή λογική. Μαρτυράζουμε η εμπειρία μας, θα τους σχολάσουμε εδώ, θα πάμε στο εστιατόριο να φάμε, να διαλέξω τούτο, εκείνο, το άλλο. Μάλλον αυτό. Το μάλλον, άμα το ποσοτικοποιήσουμε, είναι ασαφής λογική. Αφήστε που, στην επικοινωνία που έχουμε, μόνο 13% είναι digital πληροφορίες. Σε όλα τα, όχι μόνο στην ουρολογία και στην ιατρική, και στο εμπόριο και στην σχέση με το διαδίκτυο, μόνο 13% είναι digital πληροφορίες. Οι 87% είναι αναλογικές πληροφορίες. Ο τόνος της φωνής μου, το πώς θα κοιτάξω, κοιτάρεστε. Αφήστε δε που, σε ένα λεπτό, με τα τρέχοντα δεδομένα, ο οργανισμός μας συναλλάσσει με ένα εκατομμύριο πληροφορίες, και οι συνειδητές μας είναι 35-40. Και έχουμε την ουτοπική ή ιδωλολατρική εκτίμηση ότι κάνουμε κουμάντο στη ζωή μας με τις 35-40. Σας λέω εντυπωσιακά πράγματα, αλλά είναι δεδομένα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αν θέλουμε να έχουμε την αίσθηση του μέτρου. Επανέρχομαι στην απορία που σας έλεγα πριν. Στο μαντίο των Δελφών, ύξης αφήξης. Άμα το φιλοσοφίζουμε, τι λέει αυτό? Λέει ότι κάθε πρόβλημα που λύνεται την έχει τη λύση μέσα του. Πράγματι. Αν το συζητήσουμε κατάλληλα, μεγαλώνουμε την πιθανότητα να βρούμε τη λύση. Με το που τους έδιναν το ύξης αφήξης, τους υποχρέωναν να έχουν στο οπτικό τους πεδίο το πρόβλημα. Στην είσοδο του μαντίου είχαν και δύο
διατυπώσει σε προστακτική έγκληση. Μία ήταν γνώθη αυτών και η άλλη μηδέαγαν να εφαρμόζουμε το μέτρο. Ένα τρίπτυχο που άμα το φέρουμε και στην κλινική πράξη, μεγαλώνουμε την πιθανότητα να έχουμε καλλιέργεια. Γιατί για μένα η προσωπική μου θέση, το φυσικό που το χρησιμοποιούμε και αυτό αλόγιστα, λέμε δεν φέρομαι φυσικά, φέρετε φυσικά, φυσικό είναι και το μικρόβιο και το ηφαίστειο και διάφορα αρνητικά πράγματα. Φυσικά είναι και άλλα πράγματα που έχουν θετικό πρόσημο. Στη δικιά μου αντίληψη, στη διαδρομή ζωής, φυσικά πράγματα με θετικό πρόσημο είναι, το μοιράζω μαζί σας, να είναι δύο άνθρωποι ερωτευμένοι, γονιός παιδί και τούμπαλιν, γιατρός άρρωστος και δάσκαλος μαθητής, αρκεί οι εμπλεκόμενοι, και δεν είναι μονοσήμαντο, να συμμετέχουν με την προσήκουσα ευλάβεια. Εφλαμβάνει. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, σας έφτιαξα κάποιες διαφάνειες, πολλές μου είπαν, θα τις διεξέλθω επιτροχάντη να μην σας κουράσω, αλλά σεβόμενος αυτά που με έμφαση σας δήλωσα ότι η λύση του προβλήματος είναι μέσα στα προβλήματα, θα σας παρουσιάσω κάποια επιγράμματα προβλημάτων που έχει νόημα να είναι στο οπτικό μας πεδίο, έστω και σαν μια πρόσκληση για να ξεφυλίσετε τις πηγές πληροφόρησης όποιες είναι στη διάθεσή σας. Όταν είναι να φτιάξουμε ένα χάρτη, ενώ επιχειρούμε να διαμορφώσουμε το ύψιστο της αποστολής μας, που είναι η διάγνωση, μετά έρχεται η πρόγνωση και υποσύνολο της πρόγνωσης είναι η θεραπευτική πρόταση. Τα ταξινομικά συστήματα τα δικά μας λένε ότι πρέπει να έχουμε τη σωματική κατάσταση, το στρες, θα δούμε μετά ότι έχουμε και δι-στρες, κακής ποιότητας στρες και καλής ποιότητας στρες, ψυχικές λειτουργίες που πρέπει να είναι πάντα στο οπτικό μας πεδίο, οποιαδήποτε ειδικότητα και παίρνουμε, η προσωπικότητα, να ορίσουμε την προσωπικότητα και η προσαρμογή, σας το είπα, και όλα αυτά στον άξονα του χρόνου. Ακόμη και με τους πολύ έξυπνους φοιτητές έχουμε μια δυσκολία να έχουμε ένα μεστό, συνεπή ορισμό της προσωπικότητας. Εκείνο που με έχει βοηθήσει εμένα είναι ένα τρελό γιατρό. Είμαι εγώ και μερικές φορές καταφεύγω και σε τρελά πράγματα, αλλά από μικρό και από τρελό μαθαίνει κανείς αλήθεια. Θα πάμε στο καρτεσιανό επίπεδο και θα πάρουμε ένα κλιματολογικό φαινόμενο, τη βροχόπτωση, ας πούμε στη Θεσσαλία, αφού είμαστε στη Θεσσαλία, την τελευταία δεκαετία. Πάμε στην ΕΜΗ, παίρνουμε πληροφορίες. Η μεταβολή, μας λέει η φυσική, η μεταβολή ενός φαινομένου σε μεγάλη χρονική κλίμακα ανάλυση είναι η τονικότητα. Στη μονάδα του χρόνου η φάση, η φασικότητα. Η τονικότητα της απαντητικότητας του οργανισμού σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης, αυτό είναι η προσωπικότητα. Δεν είναι κάτι που είναι σταθερό. Η τονικότητα της απαντητικότητας. Και η φάση είναι η μεταβολή στη μονάδα του χρόνου. Για να έχουμε καλό ρώτημα. Ποια προβλήματα έχουμε ενώ ασκούμε την ιατρική, γιατί είπαμε η λύση βρίσκεται μέσα στα προβλήματα. Καρτεσιανό επίπεδο, με συγχωρείτε. Δεν πάμε στο ίντερνετ, στην προσωπική μας ζωή, μηδέν στρες, maximum στρες, παίρνουμε μόνο την ποσοτική του εκδοχή και επίδοση σε όποια επίπεδα θέλετε. Από την ουροδόχο κύστη, είσαμε την μνημονική λειτουργία, συνδυασμού σε αυτόν. Πολύ μεγάλο στρες, μειωμένη επίδοση, μέτριο στρες, όπιμο επίδοση. Απουσία στρες, αυτή η οδηγία μη στρεσάρεσε, που παρατηρείτε που στους ανθρώπους που έχουν διαταραχές προσωπικότητας. Και ποιοι είναι αυτοί, με δύο κουβέντες, αυτοί που λειτουργούν σε απλά ελληνικά μόνο με την παρόρμησή τους, κάνουν το κέφι τους, δεν σέβονται τους άλλους και δεν διδάσκονται από την πείρα τους. Αυτοί δεν έχουν στρες με συμβατικά κριτήρια και φυσικά έχουν με τα συμβατικά κριτήρια μειωμένες επιδόσεις. Ποιο είναι το νοσηρό στρες, αυτοί οι μίστακες της καμπύλης του Γκάους. Πού είναι τα όρια μεταξύ τους, να ένα άλλο το πρόβλημα. Δεν το ξέρουμε. Πέρα από την ποσότητα του στρες, πρέπει να το παρακολουθούμε κάθε φορά και στο πλαίσιο του. Για να γίνω πιο διδακτικός,
σκοτάδι, ανάβω ένα κερί, εντυπωσιάζομαι και προσανατολίζομαι. Στον ίδιο χώρο, μια λάμπα 100 κεριών, ανάβω και μια 25 λάμπα, το 25 είναι μεγαλύτερο από το ένα κερί. Δεν έχω τον ίδιο εντυπωσιασμό. Η ψυχοφυσική θα πρέπει κάθε φορά να είναι στο οπτικό μας πεδίο και στους υπολογισμούς μας. Κάθε φορά. Προβλήματα που συναντάμε. Επικαλούμε την εμπειρία σας. Θα φύγω επί τροχάδιν. Ένα θέμα θεμελιακό είναι οι άρρωστοι που κάποτε τους λέγαμε συγκεκαλυμμένα καταθλιπτικούς και τώρα είναι αυτοί που έχουν λειτουργικές διαταραχές, όπου κάνουν εξετάσεις, δεν πιστοποιείται κάτι που να προέρχεται από την κλινική εξέταση, το εργαστήριο, εν τούτης όμως αυτοί υποφέρουν. Αμηχανία οι πάσχοντες, στο περίγυρός τους εμείς και λέμε νουφουδέλτα. Γίνονται χειρουργικές επεμβάσεις, ανακατεύεται και η στατιστική. Το 30-33% των ανθρώπων που πηγαίνουν στα γενικά νοσοκομεία είναι φορείς αυτού του προβλήματος. Να έρθουμε στο πεδίο το δικό σας. Το 7 δημοσιεύθηκε, 5.500 άτομα και ήλεγξαν για τις λειτουργικές διαταραχές του ροπιογεννητικού. Τι είναι να ενοχοποιήσουν περισσότερο ως συμπροσδιοριστική μεταβλητή για την έκκληση και συντήρηση των λειτουργικών διαταραχών. Το διαβήτη, την καρδιοπάθεια, την υπέρταση, η κατάθλιψη. Έκπληξη, Για να έρθουμε σε αυτό που πρότεινε ο φίλος μου Διονύσης, που είπε ότι οι έννοιες είναι το νηστέρι με το οποίο χειρουργούμε ή χειραγωγούμε την πραγματικότητα. Τι θα πει θλίψη, άμα ρωτήσω και εσάς και άλλους που τυχαίνει να ρωτήσω, τι θα πει θλίψη, λένε αυτό που είναι που μας δίνει ψωμί εμάς τον τρελόγιατρο. Μα δεν είναι η θλίψη αυτό. Θλίψη θα πει πίεση. Και ο λιοτριβιάρης παίρνει το λιόκαρπο, τον πιέζει και βγαίνει το λάδι. Και ο συντριουργός σηκώνει τη σφύρα, χτυπάει το έλασμα και το αλλάζει τη δομή. Θλίψη θα πει πίεση. Στρες επί το ελληνικότερο. Και όταν βάζω την πρόθεση κατά, έχω, κατέχω, λαμβάνω, καταλαμβάνω και ούτω καθεξής, θα πει το distress. Που άμα πάρουμε και τα guidelines στα δικά μας, τι στεγάζει η έννοια κατάθλιψη και τι το distress, το ίδιο πράγμα. Και το έχουμε, δεν είναι μόνο το διαδίκτυο που τα έχει σε σύγχυση, φίλε Διονύση, και τα δικά μας συστήματα. Τέτοια προβλήματα λοιπόν αντιμετωπίζουν. Το 33% των ανθρώπων, σας το είπα πριν. Αυτά τα πράγματα στο χρόνο, Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δυσμενή πρόγνωση. Σε διάφορα επίπεδα ανάλυση. Πάμε παρακάτω. Δεν θα σας κουράσω με αυτά. Το στρες το είπαμε. Για δέστε αυτό το πράγμα. Πώς σωματοποιείται, τι πληροφορίες έχουμε για την σωματοποίηση. Το θυμόσαστε το σκυλί του Παυλοφέ, σιρήγιο στον ισοφάγο, σιρήγιο στο στομάχι, θέα της τροφής, έκρηση του την ώρα που πεινάει σάλιου. Μες στην απλότητά της, απίθανη σύλληψη και έχουμε υλικό για να αρθρώνουμε άποψη για αυτό που στεγάζει το μαγικό φαινόμενο μάθησε. Το ίδιο κάνουν και οι μαθηματικοί. Πήραν το ένα που είναι απλό, το κλωνοποιούν και κάνουν τους ρητούς αριθμούς. Η ρητή αριθμή είναι κλωνοποίηση του ένα. Έχουν όμως τη μαγιά, επιτρέψτε μου την έκφραση, να χρησιμοποιούν και τους άρρητους αριθμούς που θα πει αυτοί που δεν λέγονται και όταν δεν τους φτάνει αυτό, χρησιμοποιούν και τους μηγαδικούς αριθμούς. Παίρνουν το πιο γόνιμο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης, τη φαντασία και το κάνουν εργαλείο και προσανατολίζονται. Ενώ οι εκπρόσωποι διαφόρων άλλων κλάδων τσαλαβουτάμε από εδώ και από εκεί και κάνουμε σύγχυση, να μην χρησιμοποιήσω άλλο. Λοιπόν, πάνσοφη κίνηση, σιρήγιο στον ισοφάγο, για την συλλογή του σάλιου, στο στομάχι τη συλλογή του γαστρικού υγρού, θέα τροφής. Την ώρα που παρουσιάζει θέα της τροφής, χτυπάει το κουδουνάκι, ζευγαρώνει στο χρόνο και αποκτάει τη σημασία της θέας της τροφής το κουδούνι. Αν δεν μείνουμε
στα σκυλιά και στον Παυλόφ και παρακολουθήσουμε αυτό που έχει γίνει στο εργαστήριο, ουσίες που καταστέλνουν το ανοσοποιητικό και ροφήματα, ζευγαρώνουν χρονικά, πώς να παρακολουθήσουμε την ομοτέλεια του άλλου, να προηγείται λίγο έως 300 μιλισέκον της καταστολής. Αλλιώτικα δεν πιάνει. Έρχεται η στιγμή που αποκτάει μια σημασία αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεστε με την πείρα που έχετε και την παιδεία πόσο σημαντικό είναι αυτό για να κατανοήσουμε δυνητικούς παθογενετικούς μηχανισμούς για την σωματοποίηση του ντι-στρες και του άγχους. Δεν θα σας κουράσω με αυτά, είναι κοινότυπα πράγματα. Θα φύγω και από αυτά εδώ. Γιατί μου έκανε εντύπωση και μάλλον σε τον εαυτό μου, αλήθεια σας λέω, όταν παρακολουθούσα τους προηγούμενους ομιλητές που έκαναν για μένα εξαιρετική ομιλία, όπου, και είμαι και πανεπιστημιακός, δίνεται αντιμοσκαρινικά, ηλικιωμένοι, δεν είναι μόνο γυναίκες που βγάζουν άνοια και αλτσάιμερ, και δεν ξέρω αν έχει ελεγχθεί, και δεν το ξέρω, το μοιράζομαι, απορώ. Οι άνθρωποι που το παίρνουν έχουν κάποια επίπτωση και στις επιδόσεις μνήμης. Το προσδιορίζουμε με συνέπεια. Δεν μπορούμε κι εμείς να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Αυτή είναι η απορία μου. Προφανώς έχουν. Πάντως εντελώς συμπτωματικά τη διαφάνεια αυτήν την έχουμε στο δικό μου το τραπέζι που μιλάμε για ψυχογενή θετική δυσλειτουργία με το παιχνίδι ντοπαμίνης νορεπινεφρίνης. Βέβαια, λογικό είναι. Λοιπόν, θα τα προσπεράσω και αυτά για να έρθω σε κάτι άλλο που είναι έχει νόημα. Έχουμε τον πάσχοντα, εμφανίζεται σε εμάς, εμείς είμαστε ή θεραπευτές. Η έννοια θεραπευτής παράγεται που έχει καταξιωθεί παγκοσμίως και διαχρονικά, παράγεται από το αρχαίο ελληνικό θεραπενής. Θα πει υπηρέτης. Εμείς είμαστε οι υπηρέτες και το ξεχνάμε. Και αντιστρέφουμε τους όρους και το παίζουμε σπουδαίοι. Πάσχον. Θεραπευτής. Θεραπευτική σχέση, όπου κάθε μεταβλητή μέσα στον χρόνο παίρνει διάφορες τιμές και είναι το κρίσιμο ζητούμενο να έχουμε το optimum. Αυτό προτείνει ο φίλος μου Διονύσης και αυτό επιχειρούμε εισαγωγικό τον τρόπο να καταθέσουμε σε έναν παραγωγικό διάλογο. Την σαδομασοχιστική σχέση, την οποία ήδη μας περιγράψατε, την ιστορία της θεραπενίδος ή του θεράποντα με τον άρρωστό του, εγώ αρνούμαι να παίξω το ρόλο του σκλάβου. Έτσι. Και θα ήθελα να το... Θα το δούμε. Άλλο σκλάβος και άλλο υπηρέτης. Μιλάω για το σαδομασοχιστικό κομμάτι της όλης ιστορίας. Θα το δούμε στη διαδρομή. Ένα άλλο θέμα που προκύπτει επιτακτικά στην κλινική πράξη, υπόθηκε πριν, είναι και τα φυτοφάρμακα που δίνουν και σε εσάς. Με ρητό τρόπο έρχεται το ζήτημα της φαρμακοκινητικής. Τι κάνει το κοιτόχρωμα 450, είναι και η φαρμακοποιή, είναι και το διαδίκτυο, είναι και η περιραίους ατμόσφαιρα, όπου παραπλανεί τους ανθρώπους ότι αν πάρει βιολογικό προϊόν, ακόμη και τεράστια δέντρα λόγω της όξινης βροχής μαραζώνουν, μιλάμε για βιολογικά προϊόντα και στα σούπερ μάρκετ πηγαίνουμε και ψωνίζουμε πολλές φορές, εθελοτυφλούντες ισχυρίζουμε. Πολλό δε μάλλον παίρνουμε ένα εκχύλισμα που μπορεί να έχει 450 ουσίες, τρελαίνεται το σηκώτη. Τρελαίνεται. Και όσο έχουμε ηλικιωμένους ανθρώπους που εκ των πραγμάτων παίρνουν για άλλα φάρμακα, από
καλά τεκμηριωμένες μελέτες, 7 με 10% των κρεβατιών στην Αμερική το καλύπτουν άνθρωποι που είναι θύματα της φαρμακοκινητικής. Εδώ πρέπει πραγματικά να το δούμε ως επίγον θέμα, μείζον πρόβλημα. Τα παραμύθια είναι η πρώτη πνευματική τροφή του ανθρώπου, όπου γης και όπου κουλτούρα. Μαρτυράς μου, πάλι οι προσωπικές μας εμπειρίες. Και αν γυρεύουμε κάτι στη ζωούλα μας, είναι η παραμυθία, ο βάσιμα παρηγορητικός λόγος. Ένας από τους μεγαλύτερους παραμυθάδες ο Έσοπος, για όλη την ανθρωπότητα, λέει ότι την εποχή που τα όργανα είχαν λαλιά, και τώρα έχουν λαλιά, μόνο που βάζουμε τα μηχανήματα να μιλήσουν. Κάνανε συνέλευση, λέει ο μεγάλος δάσκαλος, χέρια, πόδια, δόντια οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι δουλεύουν πολύ, τα παίρνουν τα πιο πολλά το στομάχι και να παίρνουν λίγο. Και υπό το κράτος αυτής της διαπίστωσης κάνανε απεργία. Την πρώτη μέρα πέρασαν καλά, τη δεύτερη λιγότερο καλά, την τρίτη κατάλαβαν ότι το μυστικό είναι στη σχέση. Ήμουνα μαθητής σας, εξομολογούμε, στην Δευτέρα Γυμνασίου. Περισσότεροι πρέπει να το κάναμε. Το μάθημα αυτό, εμένα μου, γιατί έχω το διάβολο μέσα μου, μου κέντρισε την προσοχή τούτο. Την εποχή που περνούσε η Ρώμη κρίση, πολύ μεγάλη, πληβοί είχαν ξεσηκωθεί για να την κρεμίζουν απέναντι στους πατρίκιους, ο Γάιος Γράκος που είχε μόρφωση, είχε γνώσεις, που λέει ο φίλος μου Διονύσης, βγήκε απέναντι στους εξαγριωμένους πληβίους και τους είπε το μύθο του Έσοπου και ανεστάλλει απεργία. Μου είχε κάνει εντύπωση. Βρίσκει εφαρμογή και στην ιατρική, όπως βλέπετε, και στην κοινωνιολογία και όχι μόνο. Ένα κρίσιμο θέμα που μας αφορά όλους είναι το οργανικό ψυχοσύνδρομο. Οι ιατρικές επεμβάσεις που κάνουμε, ιδιαίτερα οι χειρουργικές και εσείς κάνετε, έτσι, με διακύμανση μέσα στον χρόνο, έχουν, δέστε τη στατιστική εδώ, αυξημένη ηλικία είναι καθοριστικός παθομορφωτικός παράγοντος. Το 30-40% των αρρώστων ηλικίας άνω των 65 ετών εμφανίζουν τουλάχιστον ένα επεισόδιο με φάση οργανικού ψυχοσυνδρόμου. Που αυτό, εάν δεν αντιμετωπιστεί, δεν αναγνωριστεί, φτιάχνει τη μαγιά για την άνοια. Ή και το post-traumatic stress disorder, σας το δίνω εδώ, δεν είναι μόνο όταν δέχομαι βομβαρδισμούς, τροχιά ατυχήματα, δεν ξέρω τι άλλο. Και το παραλήρημα που έχει ο άρρωστος όταν είναι χειρουργημένος. Τα φαντάσματα που βλέπει τον οδηγούν στο να υποκόλαση. Είπαμε για το στρες, εδώ είναι κάποια της τεχνοκρατικής αντίληψης. Δεν θα σταθώ περισσότερο γιατί έχω να σας... Η χρονιότητα του στρες παίζει πάντα ρόλο βέβαια. Αν υπάρχουν ερωτήσεις θα τα σχολιάσω. Για την κατάθλιψη δεν... Το είπαμε και πριν. Εκείνο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι αυτός ο πίνακας εδώ. Λέει ότι άτομα που έχουν γενετική επιβάρυνση, δέστε το λίγο, κάποιοι έχουν χαμηλή και υψηλή επιβάρυνση. Αν εκτεθούν στο στρες, βλέπετε, από 0,5 πάει 6,2. Κατά την πιθανότητα να εμφανίζουν κατάθλιψη, τον distress. Αν έχουν επιβάρυνση, 15%. Αντιλαμβάνεστε τη σημασία που έχει η έγκαιρη διάγνωση και ο... Θα φύγω και από αυτά εδώ. Να ένα κλινικό παράδειγμα της φαρμακοκινητικής. Μια 37χρονη Καυκάσια, ήταν θετική με HIV, είχε κατάθλιψη, έπαιρνε αντικαταθλιπτική αγωγή, πήρε αντιϊκή αγωγή και μετά από λίγο εκτροχιάστηκε το τρένο. Είχαν όμως πρόνοια οι ειδικοί εκεί και εντόπισαν το πρόβλημα και έκαναν τους κατάλληλους χειρισμούς. Ένα άλλο θέμα που σας έδειξα το distress και τους ανθρώπους με διαταραχή προσωπικότητας. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι για τους ανθρώπους παραγωγικής ηλικίας ένα 10-12% είναι άνθρωποι που έχουν εγχώδεις διαταραχές που θέλουν προσοχή και βοήθεια.
8 με 10% αυτοί που έχουν συναισθηματικές διαταραχές, κυρίως κατάθλιψη, 1-1,5% σχιζοφρένεια, 5% αλκοολική και 5-7% άτομα με διαταραχή προσωπικότητας. Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Πώς τους διαχειριζόμαστε? Ούτε ξέρουμε τι έχουν. Όχι, θα πρέπει να το έχουμε στο οπτικό μας πεδίο αυτό το πράγμα και να ξέρουμε ότι... Μπορεί να είναι άρρωστος ψυχικά. Είναι. Αυτό είναι. Να έχουμε στο μυαλό. Ναι, ο καλύτερος τρόπος. Είναι αυτός, είμαστε εμείς ή και οι δύο. Και οι δύο. Γιατί η επαγωγή πιστεύουμε ότι είναι προνόμιο του ηλεκτρομαγνητισμού. Μεταβάλλονται, λέει, τα ηλεκτρικά πεδία, μαγνητικά φαινόμενα και τούμπαλιν. Η καθημερινότητά μας και ο κοινωνικός ιστός διαποτίζεται από το συμπέρασμα που είναι προϊόν της συνεπαγωγής. Αν ετοιμολογηθεί. Ο καλύτερος τρόπος για να βρούμε τη χρυσή τομή εδώ είναι να δοκιμάζουμε κάθε φορά να πάρουμε τη θέση του αρρώστου. Είναι πάρα πολλές φορές, να το κάνω λίγο ουδέτερο, έρχονται οι συγγενείς και μας λένε πώς να αφαιρθώ, γιατρέ, στον άνθρωπό μου. Υπάρχουν guidelines εδώ. Ο μόνος προϊόν της καλά νοούμενης ψυχοθεραπείας και της ελεγμένης ψυχοθεραπείας, ο μόνος τρόπος που βοηθάει είναι να δοκιμάσουμε, να πάρουμε τη θέση του άλλου και να πούμε, αν ήμουν στη θέση του αρρώστου, πώς θα ήθελα να μου φερθεί ο γιατρός, πώς θα ήθελε να μου φερθεί. Και εκεί βρίσκω τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που έχω. Όταν το κάνουμε τίμια αυτό... Αυτό ισχύει και γενικότερα, έτσι, και στη σχέση μας. Πρέπει να πάρουμε της γυναίκας μας, του φίλου μας, του συνεργάτη. Περί αυτού πρώτα. Γι' αυτό βάζετε κραγιόν το βράδυ, κύριε Χατζηχρήστο. Αλλά εγώ θα επιμείνω σε αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή, αισθάνομαι σκύλος του Παυλόφ, κύριε Παπαγεωργίου. Στην κυριολεξία που μου έχουν φτιάξει ένα συρρίγγιο στον ισοφάγο και ένα συρρίγγιο στο στομάχι, κάθε φορά που ακούω. Γράφει δυστυχώς αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα. Λοιπόν, που ακούω τη λέξη ίντερνετ, εγώ κάνω σε αυτή την ιστορία. Και όπως ο καημένος ο σκυλάκος εκείνος έκανε την υπερέκριση των γαστρικών των υγρών, έτσι και εμένα κάνει ένα φλάσι η αδρεναλίνη μου και φτάνω στο σημείο να μην μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου, που υποτίθεται ότι έχω αυτοέλεγχο να φύγω. Έχει αισθανθεί κανείς από εσάς και εμένα αυτό που λέω, ή είμαι ο παλαβός αυτής της ιστορίας? Για να τοποθετηθώ. Είμαι ο παλαβός. Όχι. Ναι. Ισχυρίζομαι ότι η διάλεκτος των παραδειγμάτων όσο μα γι' αυτό σας άφησα να θεωρητικολογείτε τόση ώρα, κύριε Παπαγεωργίου. Ναι, θα φέρω ένα-δύο παραδείγματα από τις φορές που και εγώ παθαίνω. Έρχονται οι άρρωστοι δικοί μας και λένε, γιατί να πάρω φάρμακα, τι λες, να γίνω φυτό? Δεν γίνεται. Αντίσταση, την αντίσταση δεν τους την έχουν φτιάξει, δεν τους την έχει φτιάξει το διαδίκτυο. Το σινεμά, η σενάριογράφη, οι αρλουμπολόγοι κάθε ολικής, όπου για να προκαλέσουν εντύπωση και άλλους ανίερους τις περισσότερες φορές στόχους, έχουν καλλιεργήσει σύγχυση. Πού καταλήγω με δύο κουβέντες, φορές που έρχομαι σε φοβερή αμηχανία. Τον ρωτάω τον άλλο. Πού φέρνει τέτοια αντίσταση? Είναι απαραίτητο να πάρει φάρμακα. Υπόσχονται βοήθεια με βάση τα guidelines τα δικά μας. Τον ρωτάω, έχεις σφραγίσματα στα δόντια σου? Έχει. Λέει, έχω. Του λέω να τα βγάλεις. Μιλάω σαν και εσένα, του λέω. Τότε ξαφνιάζεται. Φοράει γυαλιά. Καπνίζεις? Καπνίζω ή κάπνιζα και το έκοψα. Πώς δουλεύουν τα γυαλιά? Τις περισσότερες φορές δεν ξέρουν. Μπαίνω σε μια διαδικασία να εξηγήσω με βάση τους νόμους της φυσικής ότι τα γυαλιά παίρνουν το είδωλο, το ανακατανέμουν, πάει στον εφηβληστροειδή, ραβδί, ακονία, ιοδοψίνη, ροδοψίνη. Τις λιόλουστες μέρες που είσαι με συντροφιά και έχεις ξεχάσει το τσακμάκι και τα σπίρτα, αλλά έχεις χαρμανιάσει για το τσιγάρο, δεν θα ήταν φρόνιμο να πάρεις το φακό σου, να βάλεις το τσιγάρο από κάτω και να αρχίσεις σε λίγο να φουμέρνει η τσιγαρούκλα σου? Γυναίκες έρχονται μουστρισμένες, σουφατισμένες, βαμμένες. Λένε, δεν παίρνω φάρμακο.
Αυτό που έχεις εδώ δεν είναι φάρμακο. Όσες φορές τίθεται το ερώτημα, τους προφέρω να τους πω, του την ώρα εγώ σου μιλώ σαν να είμαι ο μεγαλύτερος καλόγνωμος αδερφός. Θες μ' ακούς. Αυτές τις γνώσεις έχω. Εάν νομίζεις ότι δεν σε εκφράζω, δεν μπορώ να σε υπηρετήσω, θα το χαιρόμουν να πας να βρεις. Ευτυχώς υπάρχουν εκλεκτοί συνάδελφοι, μπορείς να ζητήσεις και άλλη άποψη να τις διασταυρώσεις, αλλά αυτή είναι η θέση μου. Τις παρενέργειες που έχουν. Αντίσταση στις παρενέργειες. Τους θυμίζω ότι παπούτσια καινούρια παίρνουμε, είναι στο νούμερό μας και τις πρώτες μέρες μας χτυπάνε. Δεν τα βάζουμε το τζαγκάρι. Αν δείχνεις επίοικια για τον τσαγκάρι, θέλω και εγώ την επίοικια. Τι θέλω. Διονυσάκη, τι παθαίνει, μήπως και μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναι. Πώς αντιδράς. Εγώ θα ήθελα να μου πει και κανένας άλλος την εμπειρία, γιατί εγώ το εξομολογήθηκα πως αντιδρώ. Έτσι, ναι, μα γι' αυτό και έστρωσα το τραπέζι του ψυχαναλυτή. Και είναι και το άλλο, ότι μπορεί να σου φάει μισή ώρα, μα εγώ εκείνο και μα και εκείνο το άλλο που λένε, και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο. Και εκεί πέρα που δεν μπορείς να το ελέγξεις, να το συμμαζέψεις και ξεφεύγει. Και προσπαθεί να πεις, ναι, αλλά ας μείνουμε σε αυτό, ας μείνουμε. Κοιτάξτε, εγώ λέω, ήρθατε σε μένα, θα σας πω εγώ τι πιστεύω. Δεν σας λέω ότι εγώ έχω δίκιο και όλοι οι άλλοι άδικο. Όταν προσπεράσουμε το omnipotent, δηλαδή την αίσθηση παντοδυναμίας, και τους υπενθυμίσουμε τι, ότι όπως είπα στην αρχή, υπάρχουν δύο είδων προβλήματα. Εκείνα που δεν λύνονται και εκείνα που λύνονται. Χρέος μας να κάνουμε τη διάκριση, να προσπεράσουμε τα άλυτα, γιατί είναι ουτοπία να επενδύουμε το περιορισμένο vitality που έχουμε στα άλυτα. Αλλά όλα τα προβλήματα που λύνονται από τα οικονομικά ίσα με τα ιατρικά, την έχουν τη λύση μέσα τους. Θες να συζητήσουμε, ναι. Αλλά αν θες να το κάνουμε καφενείο, όχι. Δεν το μπορώ αυτό, δεν το κάνω. Και είμαι τίμιος σε αυτό. Όσες φορές είμαστε τίμιοι, πες το, οι εμπειρίες μας, μεγαλώνει η πιθανότητα να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα που λέει ναι στη ζωή. Ναι, θα μας πει κανένας την εμπειρία του από αυτούς τους έξυπνο τάδε ασθενείς, γιατί γράφει και δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα. Πώς το έχετε διαχειριστεί. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν πρέπει να τους χαρακτηρίσουμε έξυπνους ή χαζούς. Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στην προσπάθειά τους να βρουν ποια είναι η καλύτερη λύση για το πρόβλημά τους, πρέπει να συμβουλευτούν πηγές άλλες από αυτήν του ιατρού ή των ιατρών. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη χώρα μας το επίπεδο της εκπαίδευσης είναι τέτοιο που ο καθένας μας, αν πάει σε 3 ή 4 διαφορετικούς γιατρούς για το ίδιο πρόβλημα, είναι πολύ πιθανό ότι θα ακούσει 3 ή 4 διαφορετικές γνώμες. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιοι από τους αρρώστους αυτούς έχουν και το δικαίωμα να πάρουν τις πληροφορίες τους από το διαδίκτυο. Εκείνο το οποίο εμείς έχουμε υποχρέωση να τους πούμε είναι ότι πολύ πιθανόν οι πληροφορίες τις οποίες έχουν πάρει δεν είναι ούτε οι καλύτερες, εκτός αν όντως έχουν πάρει τις καλύτερες. Δηλαδή αν ο άρρωστος πάει και διαβάσει τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και δει ποιο είναι το σωστό ή προτινόμενο, αν θέλετε. Και πάει σε έναν γιατρό και του προτείνει τελείως διαφορετικά πράγματα, θα πούμε ότι έχει κάνει λάθος στο να συμβουλευτεί το διαδίκτυο. Δεν το θεωρώ έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι εμείς πρέπει να έχουμε τη γνώση και την ικανότητα και τη δύναμη να συζητάμε με αυτούς τους αρρώστους και να μπορέσουμε να τους πείσουμε ότι αυτό το οποίο έχουν διαβάσει είναι σωστό ή λάθος, και να τους προτείνουμε το τι θα κάναμε εμείς, αυτό τους λέω. Ήρθατε για μένα, ήρθατε για να πάρετε τη δική μου την άποψη, αυτό που ξέρω είναι αυτό και η πρότασή μου είναι αυτή. Δηλαδή νομίζω πως η καλύτερη συνταγή είναι αυτή που είπε ο κ. Παπαγεωργίου, δηλαδή ότι κοίταξε να δεις, να συζητήσουμε και όχι να κάνουμε καφενέ. Μα νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει αυτό που έπρεπε να κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια, που είναι να συζητάμε με τους αρρώστους μας. Και τα guidelines το λένε, δηλαδή πρέπει να συζητήσεις με τον άρρωστο τις πιθανές λύσεις. Να του δώσεις informed consent, να ξέρει, να του τα πεις εσύ, αυτά που είναι στο ίντερνετ, να του τα πεις εσύ. Και ο άρρωστος να είναι πλήρως πληροφορημένος για την απόφαση που θα πάρει.
Παρακαλώ. Βέβαια, φαντάζομαι ότι την υπομονή σας, μάλλον η υπομονή σας εξαντλείται κυρίως στους ασθενείς οι οποίοι έρχονται να επιβεβαιωθούν από τον γιατρό σχετικά με την άποψη που έχουν ήδη οι ίδιοι διαμορφώσει από την πληροφόρηση που έχουν πάρει. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά, τελειώνει την κουβέντα και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Εκείνο το οποίο δεν έθιξα καθόλου στην παρέμβαση που έκανα προηγουμένως στη θεωρητική ήταν το κομμάτι του burnout. Έτσι. Είναι και αυτή μια πολύ μεγάλη ιστορία, το πόσο έχει καεί κάποιος. Αυτό υφίσταται σαν οντότητα, την έχουμε μελετήσει οι ψυχίατροι πάρα πολύ καλά και η οδηγία είναι ότι θα πρέπει να παίρνεις και την αντίστοιχη άδεια να φεύγεις από την επαγγελματική σου δραστηριότητα ανάλογα με το βαθμό του burnout και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά το, ήθελα να το περιορίσουμε έτσι και λίγο και πιο, αφού δώσαμε το θεωρητικό κομμάτι και σε μια πιο πρακτική παρέμβαση και αντιμετώπιση. Ναι, Γεράσιμο. Ξεκίνησες την εισήγησή σου με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, με έναν άρρωστο που είχε κάνει ριζική προστατεκτομή, ανέβαινε το PSA του, βλέπεις ο κόσμος είναι μικρός Διονύση, αμέσως τον ανεγνώρισα, εγώ τον είχα χειρουργήσει, λόγω τιμής, δεν κάνω πλάκα και ξέρω και το όνομά του και θα σου το πω και θα σου πω τι έκανα εγώ, γιατί ξεκίνησα από μένα, αφού προσπάθησα να τον πείσω να κάνει ακτινοβολίες και απίβδησα, τον έστειλα σε σένα. Είπα, θα πάρεις τη γνώμη του καθηγητού και επειδή μπορεί να σε ενδιαφέρει τι έγινε, ο άνθρωπος αυτός γύρισε όλους τους γιατρούς της Αθήνας, έστειλε email στην Αμερική, στη Γερμανία, πριν από ένα μήνα ξεκίνησε ακτινοβολίες στο υγεία. Το PSA του αυτή τη στιγμή ήταν 1,7, 1,8. Τη συζήτηση την ξεκινήσαμε όταν ήταν στο 0,7, αλλά εγώ αυτό θα κάνω, όλους αυτούς τους αρρώστους που με πρίζουν θα τους στέλνουν σε σένα. Κύριε Δημητρίου, να πω κάτι. Θα συμφωνώ με τον κύριο Σοφρά, είναι αυτό που και εγώ εφαρμόζω σε όλους τους αρρώστους, να κάτσω να συζητήσω, συζητάω, ξανασυζητάω, τους ξαναεξηγώ, τους ξανασυζητάω. Σε όποιους με κουράζουν εκείνη τη στιγμή, κάνω αυτό που κάνει ο κύριος Αλεβιζάτος, αλλά εγώ δεν τα στέλνω στον κύριο Μητρόπουλο, τα στέλνω στον κύριο Αλεβιζάτο να τους δει, στον κύριο Καραγιάννη. Αλλά στο τέλος της ημέρας, παίρνω έναν, και θέλω μια απάντηση σε αυτό, παίρνω έναν πολύ καλό μου φίλο, το όνομά του είναι Ντίνος Κοντοάγγελος, αύριο μεθαύριο μπορεί να είμαστε παρέα επάνω, και του λέω, ρε τρελό γιατρέ, είμαι πολύ σοβαρά, μου πέρασε από το μυαλό μου να σκοτώσω κανένα 2-3 σήμερα στο ιατρείο, τι να κάνω, πες μου. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτό που λέει ο Διονύσης για τον burnout, πρέπει να σκεφτόμαστε κύριε Σοφρά τον άρρωστό μας, αλλά υπάρχουν και ορισμένα όρια για να μην καούμε εμείς οι ίδιοι και θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Το είπα στην αρχή, το υπενήθηκα. Το ήξεις αφήξεις, το γνώθεις αυτόν, δεν αφορά μόνο τον άρρωστο. Αφορά και εμάς κάθε φορά. Να έχουμε επίγνωση των αντοχών μας την ώρα που ταυτιζόμαστε με τον άλλον, αν το κάνουμε τίμια, και επίσης, θέση μου αυτή, ο στόχος μας το συντομότερο δυνατόν να μας χρειάζεται ως γιατρούς. Αν αυτό είναι στο οπτικό μας πεδίο και μας καθοδηγεί, γιατί μας κρίνουν και οι άρρωστοι και ο περίγυρος, εμάς τους σπουδαίους, αν απαλλαγούμε από αυτό το ομνίποτε που είναι νοσηρό, έτσι κι αλλιώς, μεγαλώνει η πιθανότητα να γίνει μια τίμια συζήτηση που να φέρει άριστα αποτελέσματα. Έτσι. Θα ήθελε κάποιος να μοιραστεί την εμπειρία του μαζί μας. Παρακαλώ. Εγώ θεωρώ ότι το πιο δύσκολο στη δουλειά μου είναι να πείσω τον άλλο ότι δεν είναι άρρωστος. Αυτό το βλέπουμε σχεδόν καθημερινά. Δηλαδή έρχεται ασθενής. Έχει καρκίνο του προστάτη και είναι σαφές ότι μια επιλογή είναι το watchful waiting. Είναι πασιφανές ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Και έρχεται σε μένα για την 133η γνώμη. Του εξηγώ ότι θα κάνουμε μια κουβέντα γύρω στη μία ώρα. Εάν την περάσουμε, του εξηγώ ότι με πληρώνει για να με ακούει. Αν με πλήρωνε για να τον ακούω, θα ήμουν ψυχίατρος. Και αν περάσουμε άλλο ένα τέταρτο, του λέω ότι είμαι τίποτα παραπάνω από ένα συνοικιακό γιατρό. Εκεί πάει για την επόμενη γνώμη. Αυτό είναι το πιο ψυχοφθόρο στη δουλειά μου. Εκείνο που θέλει να ακούσει ο άρρωστο, ιδιαίτερα ο καρκινοπαθή, είναι ότι δεν παλεύει μόνο του και έχει συνοδοιπόρο με την αίσθηση των περιορισμών έναν γιατρό. Αν αυτό το πράγμα εγκατασταθεί,
Αυτό υπόσχεται όποιον. Πάντως, εγώ κρατάω κάτι που είπε και ο κ. Σοφράς προηγουμένως, ότι η ιστορία της εκπαίδευσης και της δημιουργίας ενιαίας αντίληψης είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ένα είναι αυτό, το οποίο νομίζω πως μπορεί κανείς να έχει την ελπίδα ότι μπορεί να το πετύχει. Εγώ εκεί που είμαι εντελώς αφεσιόδοξος από την άλλη μεριά, είναι κατά πόσον η εμπορευματοποίηση τελικά της σχέσης του αρρώστου με τον γιατρό θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει επιστημονικά. Δηλαδή, όταν θα μπει η ιστορία του απόλυτου κέρδους, μπορεί να είναι ο άλλος ο καταπληκτικός επιστήμονας να εξετάσει τα ίδια πράγματα και απλά και μόνο να μην τα εφαρμόζει, επειδή θα βάλει μια άλλη προτεραιότητα στη ζωή του. Αυτό είμαι εντελώς απεσιόδοξος ότι μπορούμε να το κάνουμε, ειδικά στον τόπο που ζούμε. Αυτό ήθελα να. Επειδή ανέφερες διάφορες σχέσεις γιατρών ασθενών στην αρχή, ήθελα να σου πω ότι παρέλειψες μία. Που είναι ο γιατρός λέει στον άρρωστο τι να κάνει, γιατί εκείνος μπορεί να πάει μέχρι εκεί. Και επομένως δεν του λέει να κάνει τη σωστή θεραπεία, του λέει αυτό που μπορεί να κάνει εκείνος ο ίδιος. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα συναδέλφων που οδηγούν ασθενείς σε θεραπείες που δεν είναι, αν θέλεις, και οι καλύτερες, μπορεί να μην είναι και οι χειρότερες, αλλά μέχρι εκεί μπορεί να πάει ο γιατρός. Και τους προσφέρουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι λοιπόν ένα καινούριο είδος κοινωνικής εξέλιξης που υπάρχει στον ιατρικό χώρο. Ένα μικρό σχόλιο. Το πρώτο, ότι εγώ πιστεύω ότι το ίντερνετ είναι καταρχήν εκδημοκρατισμός της υγείας. Ο άλλος μπορεί να ελέγξει τον γιατρό και όχι αυθεντία. Αυτό κλασικό ότι σου έρχεται, μου είχε έρθει και σας έχει έρθει σε όλους σας ένας πενιντάρης, ο οποίος τον διάγνωσε ο γιατρός και τον έβαλε σε ορμονοθεραπεία. Και του είπε, δεν του μίλησε καν για χειρουργείο, μπήκε, το είδε και ήρθε. Λοιπόν, οπότε είναι εκδημοκρατισμός, οπότε προσφέρει και το θετικό. Και ένα δεύτερο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όταν να βάζουμε τα όρια της συζήτησης, δεν ξέρω δηλαδή, από τι μπορώ εγώ να κάνω για σένα, πώς θα το κάνω, ως πού φτάνω, και από εκεί και πέρα δεν μπορώ να προσφέρω κάτι άλλο παραπάνω. Είναι πορίσματα από την σχέση των γιατρών με τους καρκινοπαθείς. Ιδιαίτερη μνήμα, σας το διαβάζω αυτό, συμφέρει να γίνει στις εμπλοκές του νοσηλευτικού προσωπικού κατά κανόνα συναισθηματική υφή, όταν λέω νοσηλευτικό, εννοώ και τους γιατρούς, με τον καρκινοπαθή και τα συνοδά προβλήματά του. Η εμπλοκή μπορεί να εκφράζεται είτε σαν υπεραπασχόληση με τον πάσχοντα και την τύχη του, είτε σαν αποφυγή. Τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι δηλωτικές ότι η ζωή των εμπλεκόμενων παρουσιάζει προβλήματα σε προσωπικό επίπεδο. Είμαστε εμείς, το είπε ο Διόνυς πριν. Αν αφήσουμε ένα αυτοκίνητο με τα λάρμα αναμένα, και Mercedes να είναι Mercedes που λένε οι φίλοι μου γύφτη, πέφτουν οι μπαταρίες. Συμβαίνει και σε εμάς. Πρέπει να κάνουμε διάγνωση και να παραδεχτούμε ότι δεν παίρνει μπρος. Γιατί αν επιχειρήσουμε με άδειες μπαταρίες, η αποτυχία είναι προδιαγεγραμμένη. Εγώ θα ήθελα να τελειώναμε με ένα, αν μπορούμε να δώσουμε απάντηση στο ερωτηματικό, πρέπει να περνάμε από ψυχιατρική εκτίμηση για την επιλογή της ειδικότητάς μας. Δηλαδή αυτά τα οποία όλες αυτές τις βλακίες τις οποίες σας είπα... Πήγα ένα βήμα παραπέρα για να δείξω ότι είμαστε στο νοσολογικό μοντέλο που έχει εξασφαλίσει ταξινομήσεις, αξιόπιστες και έγκυρες διαγνώσεις, οριοθετεί παθογενετικούς μηχανισμούς, εφαρμόζει αποτελεσματικές θεραπείες. Το ευκταίο είναι όμως να... Είναι εξωσημείωτο ότι η έννοια ευδαιμονία δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μας. Το ιατρικό λεξιλόγιο. Γενικά στη ζωή μας. Γενικά στη ζωή μας. Είναι μελέτες... Το positive psychology, εδώ και μια δεκαετία χρόνια, έχει έρθει στο προσκήνιο και είναι στο φινάλε μια παραλλαγή του Θουκυδίδιου. Εύδαιμον το ελεύθερον, το δε ελεύθερον το εύψυχον. Πολλοί θα ασπεύσουν να το ταυτίσουν με την πρόληψη. Η πρόληψη είναι μόνο ένα υποσύνολο αυτό. Εγώ σαν INTJ τελικά είμαι σωστός να ασκώ την ουρολογία.
Και κατά πόσο θα πρέπει περιοδικά να περνούμε και εμείς έναν έλεγχο. Μόνο το γεγονός ότι με έχεις διαλέξει φίλος σου ή είσαι φίλος μου, αυτό απαντάει στο ερώτημα. Σπέβδω όμως να καταλήξω στο ερώτημα του Διονύση με την ακόλουθη ψυχοκοινωνιολογική θέση. Πράγματα, πρόσωπα και συνθήκες που μας περιστοιχίζουν είναι σπουδαία όταν έχουν μέσα τους μεγάλη δόση καλλιέργειας. Το τόνισε και ο Διονύσης, ότι η έννοια είναι το νηστέρι με το οποίο χειρουργούμε ή χειραγωγούμε την πραγματικότητα. Καλλιέργεια τι θα πει, καλό έργο. Culture των Αγγλοσαξώνων είναι το λατινικό καλ, θα πει κορφοκόβο, κόβω αυτό που προεξέχει και τιούρα από το δικό μας το τυρό, παρατηρώ, κόβω το σπουδαιότερο και το συντηρώ. Καλλιέργεια είναι μάλλον καλύτερος όρος. Για να προκύψει καλλιέργεια, μία προϋπόθεση υπάρχει άμα το παρακολουθήσουμε, η προσπάθεια. Προς η δικιά μας πρόθεση, η δικιά μας εμπλοκή με κόστος. Η λαμπάδα και όμενη δίνει φως. Και το πάθος. Γιατί αν βάλω το αντιπάθεια, το συνσυμπάθεια, το ενεμπάθεια, το απάθεια, ας υπάρχει το πάθος. Είναι η προϋπόθεση για να προκύψει η συμπεριφορά και το κίνητρο. Προσπάθεια λοιπόν λελογισμένη για να προκύψει καλλιέργεια. Μάλιστα. Νομίζω πως ήρθε η ώρα και για το φαγητό. Ευχαριστούμε θερμότατα. Το διάλειμμά μας, ραντεβού μας στις 6.